I'm not nowhere. I will not give you anywhere. Γεια σου, Μικαέλα μου. Γεια. Yeah. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Τι σκέφτηκες? Πρέπει να πάω να βρω επιγόντως στο δικηγόρο μου. Ναι. Για κάτι προσωπικά θέματα που έχω να λύσω. Και μετά πρέπει να πάω πάλι στο e-shop, γιατί τελικά είχαμε πάρα πολλά ρούχα χτες για να δούμε, οπότε πρέπει να ξαναπάω, να γίνει ένα ραντεβού μέσω Skype με μια εταιρεία εξωτερικού όμως, γιατί θέλουμε και με εξωτερικό να συνεργαστούμε. Αυτό. Για πες μας λίγο έτσι για το outfit. Εκεί στα παιδιά να σε βλέπουν και καλά. Να σου δώσω λίγο τη τσάντα για να βάλω τα... Αυτό κανονικά είναι πίσω τα κουμπιά, αλλά δεν μου άρεσε. Πουκάμισο, σακάκι. Ναι, είναι μπλουζάκι. Δηλαδή τα κουμπιά είναι πίσω. Αλλά το έκανα εγώ σαν πουκάμισο και μου άρεσε πιο πολύ έτσι. Α, μάλιστα. Και σε εσάς μετά. Τέλεια. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, βαθμολογήστε την Μικαέλα. Τζένι, εσύ τι λες? Είναι μια σχετικά πολύ ωραία εικόνα της Μικαέλας, απλά έχω μπερδευτεί λίγο, δεν μου πάει το παλτό με την μπότα, το παντελόνι. Γιατί? Δηλαδή μου αρέσει, δεν μου αρέσει γιατί το παλτό είναι έτσι πιο cute, δεν μου πάει στα δικά μου μάτια με το παπούτσου, ούτε το παντελόνι που έχεις μέσα στο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που έχεις κάνει μέσα, που έχεις βάλει το σακάκι μέσα στο παντελόνι, με τη γραβάτα. Απλά στο δικό μου το μάτι είναι πολλές εικόνες μπερδεμένες σε μία εικόνα. 3,8 ο μέσος όρος. Πάμε, Μικαέλα, στους κριτές. Γεια σας. Λάκη μου, να ξεκινήσουμε με σένα. Πώς φαίνεται η Μικαέλα? Ωραία. Μικαέλα μου, ήταν αυτά τα μακρινή και τα μακριά φορά η Αρετή και ο Μινάς και το κόντρινες κάνοντας το πιαετές. Τα μανίκια. Ωραία, πέτυχε. Πολύ ωραία. Και συμμετρικές κιόλας. Γκάρτο. Οκ. Λοιπόν, το σακάκι αυτό φαίνεται ωραίο, αλλά τι είναι, το έβαλες από μέσα, είναι κανονικό σακάκι, μακρύ, είναι κρόπ. Είναι από κουστούμι αντρικό. Αυτό λοιπόν ήθελα από κάτω για να κάνει frame ένα άλλο εντελώς διαφορετικό χρώμα, π.χ. μαύρο. Για να μπορεί να κάνει αυτή την αντίθεση, γιατί έτσι έχεις βάλει δύο γκρι, και ναι μεν είναι τα φώτα εδώ, μπορεί να μπερδεύουν, αλλά είναι δύο γκρι πολύ διαφορετικά που δεν ταιριάζουν. Και τέλος πάντων, αυτή η ζώνη με μία καουμπόκι μπότα πάλι δεν μου ταιριάζει. Ναι, ζώνες και τσάντες έχω λίγο ένα θέμα. Ναι, είναι κρίμα αυτό το σακάκι που σου στέκεται ωραίο, για παρόλο που είναι αντρικό. Είναι κρίμα που το εγκλώβησες έτσι εκεί μέσα και με αυτό το look. Δεν ξέρω τι να σου αλλάξω άλλο πραγματικά. Δηλαδή, μπορώ να ρωτήσω μπότα... κάτι, ναι, όσο βαθμολογείς. Αυτό είναι το αγοριού σου. Τι size έχει? Στο σακάκι εννοούμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι size φοράει, αλλά και εγώ έχω πλάτες. Είναι τόσο αδύνατο. Εσύ έχεις πλάτες. Αυτό είναι σαν γιατί. Δεν ξέρω τώρα αυτό το σακάκι. 48-50. Είναι. Δεν ξέρω, θα το δω μετά και θα σα πω. 48. Δεν είναι πολύ αδύνατο. Μήπως είναι κάποιο ξεχασμένο σακάκι στην τουλάπα και σου πω ότι είναι δικό του? Όχι, γενικά δεν τα σακάκια του για κάποιο λόγο μου κάνουν. Θα το κοιτάξει αυτό. Όχι, όχι. Δεν έχει περίπτωση. Άμα είναι πλαταράς, έχουμε πρόβλημα. Θέλω δηλαδή, ποτέ δεν έχει βάλει oversize στη ζωή του μεταξύ. Εγώ που έχω κάνει σκηνικό για δικό μου ρούχο και δεν θυμόμουν ότι ήταν δικό μου. Και εγώ το έχω κάνει. Δεν ξέρω γι' αυτό. Έχω πει: ποιαν είσαι αυτό το φόρεμα μου, λέει αγάπη μου, είσαστε καλά σου. Στι αρχέ μα, έτσι. Ναι. Και μετά έκατσα και σκέφτηκα αφού περάσανε μέρες και λέω: αγάπη μου, δικό μου ήταν τελικά. Συγγνώμη. Τρελή. Μάλιστα. Και τι είπε? Τρία αγαπητά. Με αγαπάει ο Γλυκούλη. Έλληνα, τι λες για την Μικαέλα, πιστεύεις ότι το σακάκι δεν είναι του καλού τη? Αρχικά δεν είναι σίγουρα της Κάτιας, να το πιάσουμε από εκεί. Γιατί θα ήταν 2-3 νούμερα. Καταλαβαίνεις, βλέπω σακάκι το κατευθείαν Κάτια. Ναι, μας έχει κάνει Κάτια. Σήμα κατά τεθέν. Λοιπόν, κορίτσι μου γλυκό, το παντελόνι αυτό, ενώ η φόρμα του είναι φανταστική επάνω σου, είναι λάθος το ύφασμά του. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι ματ όπως είναι το σακάκι από πάνω. Γιατί αυτά τα δύο μαζί δεν πάνε. Επίσης το έχεις σκοτώσει με τη ζώνη αυτή. Θα έπρεπε η ζώνη να είναι μια λεπτή, πιο λεπτή, σίγουρα με μια πιο συγκεκριμένη αγκράφα. Γιατί είναι η αγκράφα μεγάλη, είναι μεγαλύτερα από τα θυλάκια και εμένα αυτό κάπως με νευριάζει. Είναι λάθος οι μπότες αυτές, γιατί είναι ένα άλλο στυλ. Έτσι. Ωραία μαλλιά, ωραίο make-up. Είναι μια καλή προσπάθεια, αλλά είναι λανθασμένη. Και πολύ με στενοχωρεί. Όχι πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι στον καλά θα πας πολύ καλά. Εικάζω. Μπορεί, δεν ξέρω. Βάσει τη εμπειρία μου. 2.
Ευχαριστώ. Πολλά λάθη, καρδιά μου. Στέλιο μου, να σε ακούσουμε και εσένα. Ναι. Θα σου πω ποια είναι τα πιο βασικά λάθη που έχεις κάνει. Αυτό σαν κάτι καλώς το επέλεξε και το βάλες. Και καλώς σκέφτησε να το βάλεις μέσα σε ένα παντελόνι, γιατί κάνει πιο εντυπωσιακό. Και λίγο πιο καινούριο παρά να είναι εξοργημένο. Όμως, θα έπρεπε αντί να το κουμπώσεις, να το σταυρώσεις, χωρίς να είναι κουμπωμένο. Ναι. Να το βάλεις μέσα σε ένα πολύ πιο φαρδί παντελόνι, γιατί αυτό το παντελόνι είναι τόσο μεγάλο ώστε να χωρέει το σακάκι, αλλά πάνω σου δεν κάνει ωραία εφαρμογή, σακουλιάζει μπροστά, σακουλιάζει πίσω. Ναι, εσύ το έβαλες μεγάλο για να χωρέει το σακάκι μέσα. Όχι, το είχα το παντελόνι. Και το παντελόνι ξεκίνησε. Εδώ. Συγγνώμη. Και αδυνάτησες εδώ, λέω, στο παιχνίδι. Όχι, το πήρα λάθος νούμερο. Ωραία. Έχω αδυνατήσει πάντως, ναι. Λοιπόν, άκου. Εάν φόραγες το παντελόνι του αγοριού σου επίσης, που θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό, εντάξει, που φοράς τώρα, έβαζες μέσα στο σακάκι φορεμένο σταυρωτά, μία ζώνη πάνω από το παντελόνι, όχι μέσα στα θυλάκια για να το σφίξεις, να κάνεις ωραία μέση, και μέσα γυμνό, όχι κι άλλες πληροφορίες, και κάτω σίγουρα όχι αυτή η μπότα, αλλά μία γόβα. Δηλαδή ένα θηλυκό στοιχείο σε αυτήν την εικόνα τώρα χρειάζεται λίγο να πάρει μία ανάσα. Θα μπορείς να βάλεις και μία δικτυωτή κάλτσα και μία γόβα λουστρίνη και να είναι πολύ πιο θηλυκή όλη η εικόνα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Το κάνω λίγο εικόνα τώρα στο μυαλό μου και σκέφτομαι. Μπορεί να βγει αυτό σαν κάτι έξω, σε παρακαλώ, για να σώσουμε λίγο αυτήν την εικόνα. Να πάρεις και μία ανάσα. Ωραία, ξεκούμποσέ το. Τώρα έχει γίνει... Κούμποσέ το. Έχει λοιπόν, λίγο σήκωσε χάλια, λίγο τώρα τα μανίκια. Σήκωσε τα μανίκια του σακακιού. Ωραία. Έτσι είναι τουλάχιστον πιο ισορροπημένο, γιατί δεν κλέβουν οι μπότες τόσο πολύ που ήταν πολύ ξέμπαρκες πριν. Δεν φαίνεται τόσο μεγάλο το παντελόνι. Είναι πιο ισορροπημένο έτσι. Όχι καλό, γιατί είναι και λάθος η μπλούζα. Και οι μπότες είναι λάθος επιλογή. Αλλά τουλάχιστον έτσι έχει μία ανάσα διαφορετική. Δεν φαίνεται καταπιεσμένη με χίλια ρούχα από πάνω σου κτλ. Θέλουν ζύγισμα αυτές οι εικόνες. Ναι. Άλλη φορά. Εντάξει. Έχω λίγο ένα θέμα με το ζύγισμα. Δεν πειράζει. Ωραία προσπάθεια έχεις κάνει όμως. Ναι, ωραία προσπάθεια έχεις κάνει. Θα μπορούσε να την κάνεις πολύ καλύτερη. Αν το δούλευες λίγο παραπάνω. Δύο. Ευχαριστώ. Που δεν είναι κεράκι. Όχι, τσάντα εμένα μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Και ο συνδυασμός του παντελονιού μου του σακάκι σαν κερί μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Ολύτε. Μικαέλα μου, 10,8 είναι η τελική σου βαθμολογία. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ. Και από εδώ.